Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρης είναι χάρη ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας του Νομού, κ. Βαρτζόπουλος Δημήτρης, για τις τελευταίες τοποθετήσεις του σχετικά με το Πανεπιστημιακό Άσυλο και τη μετεγκατάσταση της Διεθνούς Εκθέσεως. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κ. Μπουτάρη, για το γεγονός ότι με την πολύ σωστή τοποθέτησή του σχετικά με το Άσυλο αντιλαμβάνεται ένα ουσιαστικό πρόβλημα του κέντρου Θεσσαλονίκης και προσπαθεί και αυτός να ενώσει τις δυνάμεις του μαζί μας προς την ορθή κατεύθυνση. Επίσης σημαντική θεωρώ και θετική την διευθέτηση επιτέλους από πλευράς Δημάρχου της οριστικής θέσεώς του για μεταφορά των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ στην ΣΥΔΟ και όχι στους Λαχανόκηπους. Πιστεύω ότι και αυτή είναι μια σωστή τοποθέτηση, υιοθετεί τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Διοίκουσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας είχε ως θέμα τις φοιτητικές εκλογές που θα διεξαχθούν προσεχώς και έτσι ο πρόεδρος της ΟΝΕ Θεσσαλονίκης, κ. Γρομπανόπουλος Στράτος, μίλησε για τους στόχους και τα κεντρικά συνθήματα της φετινής παρουσίας της Δημοκρατικής Ανανεωτικής Πρωτοπορίας Νέας Δημοκρατικής Φοιτητικής Κίνησης. Στόχος όμως φέτος της φετινής παρουσίας της Δάπνου Δουφουκού δεν είναι κανένας άλλος παρά την πολιτικοποίηση των οργανώσεων και την επιστροφή στις ουσιαστικές προτάσεις για την ανώτατη εκπαίδευση. Από το Γενάρη επιστρέψαμε στα πανεπιστήμια και εντείναμε την παρουσία μας με κεντρικό σύνθημα το «Μη σκέφτεσαι τι κάνει το Πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ για εσένα, αλλά τι κάνεις εσύ για το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ». Και αυτό γιατί στις μέρες μας θέλαμε να δείξουμε την ενεργή συμμετοχή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης που αναγκάζει το κράτος να περιορίζει σε δεύτερο ρόλο. Σήμερα, μπροστά στην τελική ευθεία των φοιτητικών εκλογών και στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, ξεκινάμε την καμπάνια μας με σύνθημα «Το θα είμαι εκεί». Παράλληλα, ο κύριος Γρομπανόπουλος εξήγησε πως οι φοιτητικές εκλογές είναι το καλύτερο μέσο για να δείξουν οι φοιτητές την αντίδρασή τους στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Το μήνυμα για τις εκλογές είναι, θεωρώ, ξεκάθαρο και από αυτά που είπα, ότι πέρα ότι πρέπει να είναι και αντιμνημονιακό, πέρα ότι πρέπει να είναι ένα μήνυμα κατά της κυβέρνησης, θεωρούμε ότι τουλάχιστον για ό,τι απασχολεί τους φοιτητές, είμαστε, όπως είπα, η μοναδική παράταξη όπου εδώ και 15 χρόνια καταθέτουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση παιδείας.